Καλή μου φίλη, γεια σας και πάλι. Μετά από αρκετό καιρό να είμαστε πάλι μαζί για μια ακόμη διδασκαλία από μια παραβολή του Κύριου μας και Θεού μας του Ιησού Χριστού. Είναι η παραβολή των εργατών του Αμπελώνος, στο οποίο υπάρχει, θα τη βρείτε στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφάλαιο 20 στίχος 1. Και σε αυτό το βίντεο, φίλοι μου, σήμερα θα κάνουμε ανάλυση της παραβολής αυτής. Πάμε! Πριν προχωρήσουμε στο θέμα, όπως πάντα, θα δώσουμε το λόγο στον αγαπητό αδελφό Θέμη να πει τι έχει να πει και κατόπιν να προχωρήσουμε και στην παραβολή. Ο λόγος σένα. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Καλησπέριζω και τους φίλους και τις φίλες. Πράγματι, έχουμε καιρό να κάνουμε. Περίπου 2 εβδομάδες. Την 3η μέρα του Χριστουγέννου είχαμε κάνει, την 5η, δηλαδή την 4η μέρα του Χριστουγέννου το ανέβασα. Ναι, περίπου 2 εβδομάδες. Δόξα τω Θεώ, γιατί δεν είχαμε κάποιο. Ψάχαμε να βρούμε κάποιο θέμα, αν και υπάρχουν θέματα, αλλά εντάξει, να δούμε με ποιο θα ξεκινήσουμε. Και όπως είπες και εσύ, θα κάνουμε τώρα για την παραβολή του Κυρίου περί των εργατών του Αμπελώνος, στο 20ο κεφάλαιο του Ματθαίου. Και πιστεύω να οικοδομήσουμε και οι φίλοι μας και οι φίλοι να βρουν ενδιαφέρον το βίντεο. Αμήν. Η παραβολή αυτή θα απαντήσει ένα σημαντικό ερώτημα που φέρουν οι πιο πολλοί χριστιανοί. Τι θα γίνει με αυτούς που θα μετανοήσουν τελευταία στιγμή? Βέβαια, θα πούμε και κάποια θέματα με τη μετάνοια, να μην νομίζει ο άλλος, γιατί υπάρχει εδώ μια πολύ μεγάλη πλάνη του διαβόλου, η οποία θέλει να φάει τους ανθρώπους τα νιάτα, εκεί πέρα που έχουν όλο το δυναμισμό, όλη τη ζωντάνια, όλη την όρεξη, και να μην τα αφιερώσουν στον Κύριο, μην τα παραδώσουν δηλαδή για να κάνουν καλά έργα, αυτά που θέλει ο Κύριος, να τους τα φάει όλα αυτά και μόλις γεράσουν, τότε να τους να πει στους έσχους αλεμόνι, τώρα Κύριε Ιησού Χριστέ, πάρ' τους εσύ, να πει ο διάβολος. Αφού τους έσπισα λαιμόν και τους έκανε να φάνε όλα τα νιάτα και τη ζωντάνια στην ακολασία και στις αμαρτίες και στις πονηρίες και στις κακίες και στις ακολασίες, τώρα πάρ' τους εσύ, κάτω ό,τι θες. Δεν τους θέλω άλλο πια, είναι παππούδες πια, τι να τους κάνω εγώ. Και έτσι οι άνθρωποι στα γεράματα επάνω, ξαφνικά τους βλέπεις γίνονται όλοι θρήσκοι. Έτσι. Και τους βλέπεις και λες αυτούς τους άνθρωπους στα νιάτα του, δεν μπορείς να γνωρίσεις. Κι όμως στα νιάτα του ήταν το κάτι άλλο. Οπότε αυτό μην το έχετε σαν δικαιολογία. Η παραβολή δεν εννοεί για αυτή τη μερίδα των ανθρώπων. Αυτή η μερίδα των ανθρώπων, να ξέρετε, ότι ανήκει στους κακούς και πονηρούς δούλους, οι οποίοι βρίσκονται σε μια άλλη παραβολή, την οποία θα αναλύσουμε κάποια άλλη στιγμή. Για να δείτε ότι δεν μπορείτε να επέξει και να κορυδέψει τον Ιησού Χριστό. Αυτό γίνεται για ανθρώπους που πραγματικά, γιατί μιλάει εδώ πέρα η παραβολή και για την τελευταία στιγμή που θα μετανοήσει κάποιος, θα πάρει το ίδιο, ότι θα μπει και αυτό στη βασιλεία του ουρανού και θα ισοδυναμεί το ίδιο με όλους. Δεν είναι όπως λέει το ορθοδόξο δόγμα ότι άλλος θα είναι αλλού, άλλος θα είναι εκεί, άλλος θα έχει μεγαλύτερο μισθό, άλλος μικρότερο κτλ. Όλοι θα έχουν το ίδιο. Ή σώζεσαι ή δεν σώζεσαι. Ένα από τα δύο είναι. Πάμε να το δούμε όμως αναλυτικά από την παραβολή και κατόπιν να συνεχίσουμε να αναλύουμε και τα θέματα της παραβολής. Ο λόγος σένα. Αμήν, Παναγιώτη. Να τα πάρουμε όπως κάνω πάντα, ένα-ένα εδάφιο. Ναι, έτσι. Ένα-ένα εδάφιο, ναι. Ωραία. Άρα διαβάζουμε από το 20 κεφάλαιο του Ματθαίου, από το στίχο 1, όποιος θέλει να δει και βλέπει, ας πούμε, και παρακολουθεί, στίχος 1 από το αρχαίο κείμενο πάντα, κεφάλαιο 20 του Ματθαίου. Ομοία γάρες στην η βασιλεία των ουρανών, ανθρώπου οικοδεσπότη, ώστις εξήλθεν, άμα πρωί, μισθώσασε εργάτας εις τον αμπελώνα αυτού. Η βασιλεία λοιπόν του Θεού, λέει ο Κύριος, είναι ομοία λοιπόν με κάποιον άνθρωπο οικοδεσπότη, ο οποίος εξήλθε, βγήκε το πρωί, άμα πρωί, έτσι, βγήκε το πρωί, με την πρόθεση, άμα πρωί αυτό σημαίνει με την πρόθεση, μισθώσαστε εργάτας εις τον αμπελώνα αυτού. Να μισθώσει εργάτες για το αμπέλι του, έτσι. Να βρει δηλαδή εργάτες να δουλέψουν για το αμπέλι και να επιπληρωμή, να τους μισθώσει. Πολύ σωστά. Mm-hmm. Προχώρα παρακάτω. Είναι... Δεν ξέρω. Είναι... Όχι, δεν έχω έτσι κάτι να πω. Ήτανε, ναι, αυτό ήταν προφανές. Ωραία. Εδώ είναι τώρα, στο δεύτερο σημείο, γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό. Συμφωνήσας δε μετά των εργατών εκ δυναρίου την ημέραν, απέστειλε αυτούς εις τον αμπελώνα αυτού.
Το ξαναδιαβάζω πάλι. Συμφωνεί σα δε μετά των εργατών εκ δυναρίου την ημέρα. Έτσι. Απέστειλε αυτού στον αμπελόν αυτού. Συμφώνησε ένα δινάριο με του εργάτε, έτσι, που μίσθωσε το πρωί. Και θα δούμε ποια είναι, τι σημαίνει πρωί παρακάτω. Για ένα δινάριο την ημέρα. Η ημέρα έχει 12 ώρες. Έχει 12 ώρες ημέρας και 12 την ημέρα. Δηλαδή θα δούλευαν για ένα 12ωρο την ημέρα, έτσι όχι την νύχτα, την ημέρα. Δηλαδή ένα 12ωρο για ένα δινάριο. Προσέξτε, γιατί έχει σημασία. Συμφωνία ενός διναρίου για ένα 12ωρο. Έτσι. Πολύ σωστά. Δεν ξέρω αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι, να πεις κάτι. Όχι, δεν θέλω. Mm-hmm. Όχι, δεν θέλω. Συνέχισε παρακάτω. Και εξελθών περί τρίτην ώραν, που τρίτη ώρα είναι, είναι η ώρα 9, έτσι, γιατί η πρώτη ώρα της ημέρας, όπως μετρούσανε τότε, είναι η 6 ώρα το πρωί, όπως έχουμε εμείς σήμερα, είναι η πρώτη ώρα. Άρα λοιπόν τους πρώτες εργάτες τους μίσθωσε με τη συμφωνία του ενός διναρίου τις 6 το πρωί. Αυτοί δηλαδή θα κρατούσαν από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα που μετά ξεκινούσε να νυχτώνει. Έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, εξελθών ξανά λέει την τρίτη ώρα, δηλαδή στις 9 η ώρα το πρωί, είδε άλλους εστώτας να στέκονται εν τη αγορά αργούς. Δεν είχαν δουλειά οι άνθρωποι και καθόντουσαν στην αγορά. Αργούς, έτσι. Εδώ θα ήθελα λίγο να πω κάτι πριν περάσουμε το 4. Να γνωρίζεις ότι στον αρχαίο κόσμο υπήρχε ένα μέρος δημόσιο, λογικά ήταν στις πλατείες, στον οποίο όσοι θέλανε να βρουν εργασία πηγαίναν εκεί και όποιος ήθελε να βρει άτομα για εργασία ήξερε να πάει σε εκείνο το μέρος για να επιλέξει εργάτες για την εργασία που ήθελε να κάνει. Αυτό να ξέρετε, στον αρχαίο κόσμο ήταν πολύ διαδεδομένο και στην αρχαία Ελλάδα και στο Ισραήλ και παντού, και στη Ρώμη και παντού. Ήταν δηλαδή μια κατάσταση που θα ήταν πολύ καλό να γίνεται και σήμερα αυτό το πράγμα, αλλά τέλος πάντων δεν γίνεται. Ναι, αυτό να ξέρετε ότι όντως έτσι έχουν τα πράγματα στον αρχαίο κόσμο. Εγώ πριν κάποια χρόνια το έχω προλάβει, δηλαδή τη δεκαετία του 90 υπήρχαν κάποια μέρη εδώ στον Ολυμπιακό, θυμάμαι, που μαζευόντουσαν και τώρα έχουν εκλείψει αυτά, δεν υπάρχουν. Ναι. Αυτό ήθελα να πω, μπορείς να συνεχίσεις από μένα. Λοιπόν. Άρα λοιπόν έχουμε τη δεύτερη φορά που εξέρχεται ο οικοδεσπότης στις 9 το πρωί και εκείνης είπε, λέει στο τέταρτο στίχο, «Υπάγεται και εμείς στον Απελώνα και ο εάν ή δίκαιον δώσω ημίν». Πηγαίνετε και στον Απελώνα και ό,τι αν είναι δίκαιον, προσέξτε, δίκαιον και δικαιοσύνη του οικοδεσπότη, δηλαδή του Θεού, θα σας δώσω. Προσέξτε, δεν τους λέει εδώ πέρα ένα δινάριο, ό,τι είναι δίκαιο. Το δινάριο του το συμφώνησε μόνο με τους αρχικούς που θα κρατούσαν όλο το 12ωρο. Ό,τι είναι δίκαιο, έτσι. Δηλαδή, συγγνώμη, οι αρχικοί, επειδή ξεκίνησαν από την αρχή της ζωής τους, να το πούμε έτσι, από την αρχή της εργασίας, από την αρχή της ημέρας, θα παίρναν το καλύτερο. Θα παίρναν το καλύτερο. Έτσι δεν είναι. Ωραία. Mm-hmm. Ωραία. Πάμε. Θα δούμε όμως παρακάτω, έτσι. Ιδέα πήλθον, έτσι, αυτή που εμείς δηλαδή την 9η ώρα, συγγνώμη, στις 9 το πρωί, πάλι δε εξελθών περί 6η και 9η ώρα επίσης ενός αύτους. Άρα βγήκε μετά από τις 9, βγήκε ξανά πάλι μετά από 3 ώρες, δηλαδή την ώρα την 6η του τεστ της 12η μεσημβρινή, και βγήκε πάλι και στις 3. Άρα λοιπόν 4 φυλακές. Στις 6 το πρωί, στις 9 το πρωί, στις 12 και ξανά στις 3. Βλέπετε, αυτό πολύ σημαντικό, ότι ο Κύριος σηκώνει εργάτες. Παρακαλέστε, λέει, τον Κύριο του θερισμού να αποστείλει εργάτες στο θερισμό αυτού. Βλέπετε, δεν σταματάει μόνο στις 6, ξαναμισθώνει 9, ξαναμισθώνει στις 12, ξαναμισθώνει στις 3. Και λέει στον έκτο στίχο, περίδε την 11η ώρα, έτσι, εξελθών έβρεν άλλους εστώτας. Πάλι βρήκε άλλους να στέκονται, που δεν είχαν εργασία αργώς, έτσι. Την 11η ώρα, δηλαδή, στις 5 η ώρα το απόγευμα, έτσι. Και λέει αυτής, τι όδε εστήκατε όλη την ημέρα αργή, γιατί λέει στέκεσαι όλη την ημέρα αργή, αυτό που είπε και στους προηγούμενους, έτσι. Λέγους είναι αυτό, αυτοί που στέκονταν την 5η, συγγνώμη, την 11η ώρα, έτσι, ότι ουδείς ημάς εμισθώσατο. Δεν μας μίσωσε κάποιος, λέει. Λέγει αυτής ο οικοδεσπότης, υπάγεται και εμίσθηση στον Απελώνα. Αυτός που μίσωσε στις 5 η ώρα, που θα δουλεύαν δηλαδή μία ώρα. Έτσι. Και τι λέει στον 9 στίχο, συγγνώμη, στον 8 στίχο. Οψίας δε γενωμένης,
Όταν τελείωσε, όταν άρχισε... Συγγνώμη λίγο. Στο 8 στίχο λέει, σε ένα μόνο ψιάζεται γενωμένης, λέει ο Κύριος το αμπελών. Περίμενε. Λέει, σε ένα στο 7, λέγουν σε αυτό την μισθώστε, υπάρχει και εμείς στον αμπελώνα και εκεί πέρα το κόβει. Εκεί το κόβει, ναι. Λέει, και ο εάν οι δίκαιον λείψεστε, λέει μετά. Δεν το έχει εδώ πέρα. Σε άλλο κύμα μπορεί λέει, να το έχει. Ναι, λέει, ναι. Και, λέει κόμμα, και ο εάν οι δίκαιον λείψεστε, λέει, και μετά πάει στο 8. Ναι. Αυτό που είπε και σε αυτούς που μίσουν την τρίτη ώρα, σε κανέναν πλην από αυτούς που μίσωσε στις 6 ώρα το πρωί, την πρώτη ώρα δηλαδή, σε κανέναν άλλον δεν είπε θα δώσει ένα δινάριο. Ό,τι είναι δίκαιο. Ναι. Είναι φοβερό, γιατί θα το δούμε. Τι λέει. Ο ψίας δεν γενωμένης, αφού άρχισε να ανοιχτώνει, λέγει ο κύριος του Απελώνος, του επιτρόπου αυτού. Λέγει ο οικοδεσπότης, ο κύριος λέει του Απελώνος, στον επίτροπό του. Κάλεσε τους εργάτες και απόδοσε αυτή στο μισθό, αρξάμενος, εδώ θέλει προσοχή. Γιατί είναι πολύ σημαντική η διδασκαλία. Αρξάμενος από τον εσχάτων έως τον πρώτον. Όχι από τον πρώτο ενός εσχάτων, από τον πρώτο, από τον εσχάτων. Δηλαδή από αυτούς που μίσουσε την 11η ώρα, έτσι. Μετά θα πάνε σε αυτούς που μίσουσε την 9η ώρα, την 6η, την 6η, την 3η και μετά την 1η. Και μετά τους πρώτους. Από τον εσχάτων έως τον πρώτον. Ενώ ο ένας άνθρωπος με τη δικαιοσύνη του ανθρώπου θα πει και θα έλεγε, ελάτε εσείς οι πρώτοι να πάρετε αυτά και μετά οι άλλοι θα πάρουν λιγότερα. Έτσι θα έλεγε ο ένας. Με τη δικαιοσύνη, ναι. Την ανθρώπινη. Σου λέει αυτός δουλεύει στο 12ωρο, θα πάρει περισσότερα. Άξι, μετά ο άλλος λιγότερα. Θα πάρει περισσότερα και αξίζει να πληρωθεί πρώτος, ναι. Έτσι, έτσι. Για να δούμε όμως τώρα εδώ πέρα. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι πολύ διαφορετική. Και αφού ξεκινήσει από τον εσχάτων, δηλαδή αυτοί που δούλεψαν μία ώρα μόνο, τι λέει. Και ελθώτες επί την 11η ώρα, δηλαδή περί την 5η ώρα, έλαβαν ένα δινάριο. Ένα δινάριο. Ελθόντες οι πρώτοι, αυτοί που μίσουσε και κράτησαν όλο το 12ωρο, τι λέει τώρα, νόμισαν ότι θα λάβουν, ότι πλήρων λείψονται, ότι θα λάβουν περισσότερα. Και έλαβαν το αναδυνάριο και αυτοί, και έλαβαν και αυτοί ένα δυνάριο. Αυτοί που κράτησαν δηλαδή όλο το 12ωρο, έτσι. Και λέει στο 11, λαβώντες δε γόγγιζον κατά του οικοδεσπότου, λέγοντες, ούτε οι έσχατοι μίαν ώραν επίησαν και ίσως οι μήνα αυτούς επίησαν στις βαστάσεις το βάρος της ημέρας και το κάψωνα. Άρχισαν να γοκίζουν κατά τον οικοδεσπότη και έλεγαν ότι αυτοί οι έσχατοι δουλέψανε μία ώρα μόνο. Μία ώρα επίησαν. Και αυτούς τους έκανε ίσως με εμάς, έτσι, οι οποίοι βαστάξαμε όλο το βάρος της ημέρας και τον κάψωνα. Ο δε αποκριθής είπε, ο Κύριος, ενή αυτόν είπε στον καθέναν από αυτούς, όχι μόνο, όχι σε όλους, ξεχωριστά στον καθένα. Ο δε αποκριθής ενή αυτόν είπεν. Ετερέ, ούκα δικό σε, δεν σε δικό φίλε. Ουχή δυναρίου συνεφωνησάσμη. Δεν συμφώνησες με μένα ένα δυνάριο. Άρων τον στόμα λέει στο 14 στίχο και είπαγε. Θέλω δε τούτο το εσχάτο δούνε, ως και εσύ πάρ' το αυτό που σου ανήκει και πήγαινε. Θέλω να δώσω στο τελευταίο που δούλεψε μία ώρα, όπως και σε σένα ακριβώς. Ή ουκ εξεστήμιο θέλω ποιήσε της εμείς, ή δεν μου είναι συγκεχωρημένο, δεν μου επιτρέπεται να κάνω ό,τι θέλω στα δικά μου. Ή ο φθαλμός σου λέει, σε αυτούς που δούλεψαν έτσι, η πρώτη, εστί πονηρός ότι εγώ αγαθός είμαι. Ή το μάτι του δικό σου δεν είναι πονηρό, γιατί εγώ είμαι καλός, αγαθός, του ρωτάει. Και τι λέει μετά, ούτως έστονται οι έσχατοι πρώτοι και οι πρώτοι έσχατοι, βλέπεις. Και έτσι θα γίνουν δηλαδή οι πρώτοι τελευταίοι και οι τελευταίοι πρώτοι. Γιατί πρώτοι το λέει πονηρό όμως. Η πονηριά που πηγαίνει. Γιατί συμφώνησε ένα δινάριο και συμφώνησε να δώσει τα χέρια και λέει εντάξει κύριε μου θα σε δουλέψω για ένα δινάριο. Άρα αυτό. Κανόνισε. Όταν όμως πήγαν οι τελευταίοι και πήραν και αυτοί ένα δινάριο, γιατί έτσι ήθελε ο κύριος, έτσι ήθελε, γιατί είναι αγαθός, έτσι. Πήγαν οι πρώτοι και λέει εμάς θα δώσει περισσότερο, αφού του λέει δεν θα συμφωνήσει με ένα δινάριο. Τι θέλει τώρα, του λέει. Πάρε το δινάριο, όσο και πήγαινε. Θέλω να δώσει αυτόν όπως και εσένα. Πόσο καλό είναι, αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Είναι ένα σύλληπτο. Ενώ η δικαιοσύνη του ανθρώπου, θα έλεγε Παναγιώτη, αυτό δούλεψε το 12ωρο, θα πάρει περισσότερο. Ναι, πάρει... εδώ λοιπόν, πρέπει να. Ναι, εδώ πέρα όμως να σου πω κάτι, πρέπει να δούμε λίγο και την ανθρώπινη αδυναμία επί του θέματος, γιατί ο καθένας από εμάς, αν είμαστε στη θέση του, προφανώς να έχει τέτοιους λογισμούς
και να έχει υποκύψει αυτό. Γιατί σκέψει τώρα να το πάρουμε έτσι ρεαλιστικά. Εδώ, λέει στο τέλος κάτι που δεν το έχουμε διαβάσει. Πολύ γαλ εσύ κλητή, ο λίγη δε εκλεκτή και μετά τελειώνει η παραβολή. Γι' αυτό λέει είναι πολύ η κλητή, αλλά λίγη λέει είναι εκλεκτή. Γιατί ο εκλεκτός θα πρέπει να κοιτάξει τον εαυτό του και όχι τι γίνεται με τους άλλους. Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που έχουν κάνει οι πρώτοι. Και γι' αυτό γίνανε οι πρώτοι τελευταία και τελευταία πρώτοι. Από εκεί και πέρα όμως η ανθρώπινη αδυναμία λέει ότι εμείς δουλέψαμε παραπάνω. Και η ανθρώπινη δικαιοσύνη, να το πούμε έτσι απλά, γιατί είναι και αυτό από την πλευρά των ανθρώπων θα το εκλαμβάναμε και εμείς ως δικαιοσύνη. Πρώτα θα ασχοληθώ με αυτούς που ήταν μαζί μου από την αρχή και φάγανε όλο τον κάψωνα και όλα αυτά και πήγε μπροστά ο αμπελώνας μου και όλα αυτά και μετά αυτούς που ήταν τη μία ώρα. Ωστόσο, τι λέει, γι' αυτό λέει στην αρχή όμως ο Κύριος ότι η ομιλία του, η βασιλεία του Θεού είναι όμοια με τον άνθρωπο. Εδώ θέλει να μας δείξει ότι όχι ότι αυτό γίνεται κάθε αυτού έτσι πραγματικότητα, αλλά έτσι λειτουργεί η βασιλεία και η δικαιοσύνη του Θεού. Ότι κάποιος όταν θα το χρειαστεί ο Κύριος ή όταν θα ξυπνήσει ο άλλος να πάει να δουλέψει και θα πάει να σταθεί στην αγορά, τότε θα τον βρει ο Κύριος εκεί πέρα, τότε θα τον πάρει για να του δώσει τα ίδια. Δεν, και το λάθος που έχουν κάνει οι πρώτοι άνθρωποι είναι ότι κοιτάνε τι κάνουν οι άλλοι. Αυτό είναι το πρόβλημα της ανθρωπότητας και από εκεί πέρα ξεκινάνε όλα τα κακά. Ότι δεν κοιτάμε τη δικιά μας την καμπούρα, κοιτάμε την καμπούρα του μπροστά μας, του αλουνού. Δεν κοιτάμε τον κήπο μας, έτσι που κοντεύει να μαραθεί. Κοιτάμε τον κήπο του γείτονα. Α, δεν το έχει καλά αυτό, δεν το έχει καλά εκείνο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και ουσιαστικά, εγώ πιστεύω, φίλε, προσωπικά, ότι η παραβολή αυτή θέλει να μας δείξει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι όλοι είναι ή σώζεσαι και λαμβάνεις το ίδιο με τον πρώτο ή δεν σώζεσαι. Δηλαδή, ή σώζεσαι και έχεις τα πλήρη κριτήρια της σωτηρίας ή δεν σώζεσαι καθόλου. Και το δεύτερο που θέλει να μας δώσει είναι ότι δεν πρέπει να κοιτάμε το τι κάνουν οι άλλοι, τα ελαττώματα των άλλων. Δεν πρέπει εμείς να κοιτάμε. Τι θα παζαρέψει ο Θεός με τον καθένα άνθρωπο από εμάς. Αυτές είναι οι δικές μου αντιλήψεις. Έτσι έχω καταλάβει ότι είναι η παραβολή αυτή. Εγώ, ναι, πολύ σωστά και αυτό. Εγώ αυτά που καταλαβαίνω σου τα είπα είναι ότι δεν έχουν καμιά δικαιολογία οι πρώτοι, οι μισθώστατες παρακυρίου την πρώτη ώρα, έτσι, γιατί συμφώνησαν με το του Κυρίου τον αναδυνάριο. Αν του έλεγε ο Κύριος ότι ό,τι είναι δίκιο θα λάβετε, δεν υπήρχε πρόβλημα. Αφού τη στιγμή που συμφώνησαν ένα δινάριο, έτσι, τελείωσε, δεν αλλάζει συμφωνία. Γιατί μετά από τους επόμενους που μίσθωσε, δηλαδή από τις 9 η ώρα μέχρι τις 5, δεν είπε σε κανέναν ότι θα δώσει ένα δινάριο. Του είπε ότι είναι εάν ή δίκιο, δώσω ημίν. Με αυτά που θα δω με δηλαδή, την εργασία, ότι είναι δίκιο, ναι. Έτσι, ό,τι ήταν στην κρίση του και στη δικαιοσύνη του, ή να το πω εγώ και στην καλοσύνη του, θα του το έδινε. Μόνο με του πρώτου συμφώνησε. Φοβερό. Αυτό είναι. Έχουμε πολλά να πούμε. Και εδώ πέρα θα ήθελα να πούμε και κάτι άλλο. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι το δινάριο στην παραβολή ήταν η top πληρωμή. Γι' αυτό και στου πρώτου έχει δώσει top πληρωμή. Επειδή όμω την top πληρωμή την αξίζανε τελικά σύμφωνα με τη δικαιοσύνη του και οι τελευταίοι, γι' αυτό αντιδράσαν οι πρώτοι. Και θέλαν παραπάνω, αλλά το δινάριο ήταν η top πληρωμή. Δηλαδή ήταν όλες οι απολαβές το δινάριο. Ήταν η top πληρωμή. Γι' αυτό του είπε: θα σου δώσει ένα δινάριο και σου λέει ότι είναι δίκιο. Δηλαδή θα δει μετά με την εργασία: είναι δίκιο να πάρουν και αυτοί ένα δινάριο ή θα πάρουν λιγότερο από ένα δινάριο. Και του είδε ότι το δίκιο ήταν και αυτό να δώσει, γιατί και αυτοί δουλέψαν με την πλευρά σου έστω για μία ώρα, αλλά δώσαν τον ίδιο κόπο με του άλλου. Όχι σε ποσότητα, αλλά σε ποιότητα κόπου. Έτσι δώσαν τον ίδιο, οπότε σου λέει και εσά αξίζει ένα δινάριο. Αλλά ήταν η top πληρωμή. Και πού εδώ πέρα, φίλε μου, να το πάμε λίγο πιο μακριά. Οι πρώτοι θέλαν να εξομοιωθούν με τον διάβολο. Δηλαδή, θέλαν να αντί για ένα δινάριο μετά, ο Κύριος σου λέει, είσαι για ένα δινάριο. Όχι, δεν είμαι για ένα δινάριο, είμαι για παραπάνω όπως ο διάβολο, που τον είπε, ξέρω εγώ, που ήθελε να φτάσει στο Θεό, από την υπερηφάνεια, κατάλαβες. Δηλαδή, δεν αξίζω σου λέει να είμαι αρχάγγελος, πρέπει να γίνω κι εγώ Θεός στη θέση, να έρθω δίπλα από σένα. Κάπως έτσι, ας πούμε, εγώ το αντιλαμβάνομαι. Γι' αυτό και οι πρώτοι γίνανε τελευταίοι. Δηλαδή υπάρχει ολόκληρη διδασκαλία από πίσω, ας πούμε, που είναι. Βέβαια. Καταπλακώνει, ναι. Εξάλλου το λέει ο Κύριος. Λέει, μήπως είναι ο δικός οφθαλμός πονηρός. Και τι λέει ο Κύριος. Αν ο οφθαλμός είναι πονηρός, όλο το σώμα σου θα είναι σκοτεινό. Βλέπεις. Και αντί να χαίρονται που και άλλοι άνθρωποι σωθήκαν κατά τον ίδιο τρόπο που σώθηκαν και οι ίδιοι. Τους κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, γογγίξανε και λένε γιατί να σωθούν κι αυτοί. Όχι μόνο σωθήκανε.
Όχι μόνο σωθήκαν, ο κύριος έδωσε έργο. Υπηρεσία, εργασία. Έτσι. Βέβαια. Και τη φέραν εις πέρας, ναι. Ναι. Εδώ θα ήθελα πάλι να πούμε και κάτι άλλο σε αφορά τον όρο συμφωνία. Οι συμφωνίες δεν ήταν όπως οι συμφωνίες τώρα, που τα λέμε σήμερα και αύριο τα ξεχνάμε. Ό,τι συμφωνεί, συμφωνεί, τελείωσε. Θα τηρεί συμφωνία. Έτσι. Και με το αίμα σου, αν χρειαστεί. Συμφωνώ, άλλωστε, λέει και η ίδια λέξη, είναι από το συμ που σημαίνει μαζί και το φωνώ. Δηλαδή, αναφωνώ, ξαναφωνάζω. Συμφωνώ σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει μαζί, το έχουμε συμφωνήσει. Έτσι. Και αυτό που συμφωνούμε γίνεται. Τέλος. Γράφεται. Υπογράφεται ότι συμφωνηθεί. Έτσι ήταν κάποτε οι άνθρωποι, οι αρχαίοι. Είχαν δηλαδή, η συμφωνία ήταν καθαρά μπέσα. Δεν είναι όπως είναι τώρα. Το λέγανε με τον νι και με το σίγμα. Αυτά που έχουν κόψει σήμερα από την ελληνική, από την ελληνική γλώσσα. Τον νι και το σίγμα. Δεν λέμε πια η απόφαση ή δεν λέμε η ανάληψη. Λέμε η ανάληψη. Ή δεν λέμε στάδιον ή ζαχαροπλαστείων. Λέμε ζαχαροπλαστείο. Γι' αυτό και καταντήσαμε κουτουρνίθια στο μυαλό. Ναι. Δεν ξέρω αν έχεις να πεις, αδερφέ, κάτι άλλο. Αν να συνεχίσουμε να με το βίντεο. Με την επόμενη. Εγώ θα έλεγα, αδερφέ, να τα αφήσουμε έτσι και να το κάνουμε σε ένα άλλο βίντεο. Γιατί? Ωραία, γιατί άλλες μπορεί να θέλει να δει μόνο αυτή την παραβολή. Να δει μόνο αυτή την παραβολή. Πολύ ωραία. Ναι. Και κάνουμε και το άλλο βίντεο. Λοιπόν, okay. Αγαπητοί μου φίλοι, κάπου εδώ σας αφήνουμε κλείνοντας με αυτή την παραβολή. Α, και ένα τελευταίο που το έχω αφήσει στη μέση. Το ξαναεπισημάνω μάλλον. Μην προσπαθήσετε να γίνετε από τελευταίοι πρώτοι. Αυτό είναι πολύ ρυψοκίνδυνο, δεν το ξέρετε. Το να σας πάρει, γιατί δεν ξέρετε αν θα έρθει ο κύριος να σας ψάξει, να σας βρει. Έτσι. Δεν ξέρετε ποια ώρα θεωρείτε τελευταία. Ο κύριος, είδατε, πήγε τελευταία την 6η ώρα. Δεν πήγε πιο μετά. Οπότε, αν είσαι εκεί πέρα 8 η ώρα τη νύχτα, δεν θα έρθει ο κύριος να σας παραλάβει. Γι' αυτό να μην είστε πονηριδούλοι. Του στείλω ότι ας γλεντήσουμε τη ζωή μας και θα δώσουμε το σάρκιό μας, να το δώσουμε να πούμε στα γεράματα, το ότι που δεν θα έχει αξία, που δεν θα έχει ορμές, που δεν θα έχει δυνάμεις, δεν θα έχει ορέξεις, και θα δώσουμε τα σαρκιά μας τότε στον Κύριο, γιατί δεν ξέρετε αν θα ζείτε μέχρι τα γεράματα. Μπορεί να έρθει η ώρα του θανάτου πιο νωρίς. Δεν έχετε υπογράψει κανένα συμβόλαιο με τον Θεό, και μην πέφτε στην παγίδα ότι θα ζήσετε μια ζωή όπως την έχετε στο μυαλό σας. Έτσι. Να, προχθές πέθανε εδώ πέρα στον ομιλό μία, όπως σκούπιζε. Κάτω σκούπιζε, είχε, πάμε πίσω στον δρόμο, πάει τέλος. Όπως σκούπιζε έξω να βγει. Πάει τελείως. Ιδίως αν έχετε κάτσει και στην καρέκλα της υποταγής, τότε πρέπει να βιαστείτε, να το ξέρετε. Πρέπει να βιαστείτε. Έτσι. Και να συμφιλωθείτε με το θάνατο, να συμφιλωθείτε με το Θεό, γιατί ο χρόνος είναι λίγος. Αμήν. Είδατε, ακούσατε τι είπε. Πως ήταν παφ, πάρτε κάτω. Πλέον θα είναι συχνό φαινόμενο ο άνθρωπος να πεθαίνει σαν το κοτόπουλο. Στιγμία, πάρ' τον κάτω και τελείωσε. Λοιπόν, αυτά τα λίγα. Αμήν. Και θέλω να πιστεύω τα ωφέλιμα για σας. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Σας χαιρετούμε. Γεια σας.